Γνωρίζω ότι λειτουργήσαν και δίχτυα εθελοντών, Πρόεδρε. Ως προς ναι, τι έχει προσφερθεί στις ευπαθείς ομάδες, στους ανθρώπους, στους Κύπριους που είναι ηλικιωμένοι και χρειάζονταν ναι, τα είδη πρώτης ανάγκης. Για άλλη μια φορά έχει λειτουργήσει πολύ. Γενναιόδωρη φορά κάποιου συμπατριώτη μας του Γιάννη του Χριστοδούλου, το δικό του foundation, ναι, ο οποίος επιχωρεί σε όλη αυτή τη βοήθεια. Έχουμε καταρχώσει να βοηθήσουμε 600 περίπου άτομα στην παροικία, ναι, που είχαν ανάγκη. Και δεν μιλούμε για οικονομική ανάγκη. Είναι και η περίπτωση να μην μπορείς να βγεις έξω. Ναι, της πρόσβασης, το να είσαι ναι, σε ένα σούπερ μάρκετ και να κρατάς τις αποστάσεις. Ναι. Έλα να κρατάς και με τον μπαστούνάκι σου εκεί όμως, να είσαι ηλικιωμένος. Αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα είναι ευάλωτοι. Ναι. Σίγουρα έχουν κάποιοι ίσως να μην έχουν και νεαρά παιδιά. Λοιπόν, μπράβο σε αυτούς τους εθελοντές και αυτούς τους ανθρώπους που έκανε αυτή τη γενναιόδορη, ας πούμε, εισφορά, στη συνέχεια της εκπομπής, να το μοιραστώ μαζί σας και με τον κόσμο που μας παρακολουθεί, αγαπητέ Πρόεδρε, θα έχουμε ένα πολύ έτσι σχετικό ρεπορτάζ για τη βοήθεια του Γιάννης Χριστοδούλου Foundation και σε αυτή τη μεγάλη κρίση της πανδημίας. Ήταν εντυπωσιακό η αντίδραση και η υποστήριξη που βρέθηκε στην παροικία, είτε εθελοντές να βοηθούν τους πιο ηλικιωμένους και ευπαθείς, είτε άτομα να χρηματοδοτούν πακέτα τρόφιμα. Αυτό ήταν ένα πολύ θετικό που είδαμε αυτές τις δύσκολες μέρες στην παροικία. Να πούμε μια κουβέντα έτσι για το δίκτυο του εθελοντισμού. Το επόμενο μας θέμα μετά από εσάς, αφού σας ευχαριστήσω θερμά, είναι η προσφορά που έχει κάνει πάντα μέσα στο πλέγμα του εθελοντισμού, το Γιάννης Foundation με τα τρόφιμα και τα φάρμακα. Δώστε μας μια εικόνα έτσι του πώς δράσατε και να σας αποδεσμεύσουμε. Ευχαριστώ. Όπως είπες, ως Ομοσπονδία αντιδράσαμε άμεσα και πρώτα με το Υπουργείο Εξωτερικών για να προσφέρουμε περίπου 4.500 πακέτα τρόφιμα στους φοιτητές που ήταν εδώ στην Αγγλία και δεν μπορούσαν να επιστρέψουν πίσω στην Κύπρο. Και μετά με την γενναιόδρον υποστήριξη του Γιάννη Χριστοδούλου και το ίδρυμα του, το Γιάννη Χριστοδούλου Foundation, για να προσφέρουμε τρόφιμα σε άτομα της παροικίας μας που έχουν ανάγκη. Όπου είχε ανάγκη, αυτό θα ρωτούσα. Ένα λεπτάκι μόνο. Όπου υπήρχε ανάγκη, καλύφθηκε, κύριε Καραολή. Ναι. Ελάβαμε 610 αιτήσεις για τρόφιμα και δώσαμε 610 αιτήσεις. Πακέτα για τρόφιμα. Θα πάμε στο επόμενο μας θέμα, αγαπητοί φίλοι, με αφορμή την ημέρα της Εργατικής Πρωτομαγιάς στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Γιάννης Χριστοδούλου Foundation, αυτό που λέγαμε και πριν, θέλοντας να τιμήσει τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας που αγωνίζονται τους τελευταίους μήνες για την καταπολέμηση του ιού, έκανε διανομή 6.107 ευχαριστήριων πακέτων στα 9 δημόσια νοσοκομεία της Κύπρου με τελικούς παραλήπτες όλους τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το υποστηρικτικό προσωπικό. Η διανομή ολοκληρώθηκε την 5η 30 του Απρίλη. Η πρωτοβουλία προήλθε από τον ιδρυτή του Ιδρύματος, τον κύριο Τζον Χριστοδούλου, ο οποίος θέλησε με αυτόν τον τρόπο, τον πολύ διαφορετικό, τον πολύ ζεστό, να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στα μέλη της ιατρικής κοινότητας που καθημερινά με αυταπάρνηση έθεσαν και θέτουν την προσωπική τους υγεία σε κίνδυνο και των οικογενειών τους, προκειμένου να ξεπεραστεί η πρωτόγνωρη κατάσταση που βιώνει όχι μόνο εμείς, ολόκληρη η Φίλιος. Η πρωτοβουλία αυτή σχετίζεται άμεσα και με τη στήριξη που έδωσε το Ίδρυμα στις ευπαθείς ομάδες της Κυπριακής Κοινότητας του Ηνωμένου Βασιλείου με την κατοίκον διανομή πακέτων με τρόφιμα. Να σημειώσουμε εδώ ότι η αποστολή του Ιδρύματος είναι η στήριξη των παιδιών και των νέων που έχουν ανάγκη, προκειμένου να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες τους, να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους και να αναβαθμίσουν το εκπαιδευτικό και μαθησιακό τους περιβάλλον μέσω διαφόρων προγραμμάτων. As you know, the Yianis Christodoulou Foundation focuses on children, teenagers that are in need. We are here to give them a better chance in life and an opportunity. Whether it's education, health, we are here to help. With regards to the delivery of the food packages for the 355,000 Cypriots,
we are working, as you know, with the Federation of Cyprus for the UK Cypriots. We are delivering as many packages as possible, and we are here to help the vulnerable. We're trying to keep everybody from going out. We want everybody to stay in. So if you have a disability, you have a financial need, you are in a situation where you cannot leave to go out, please do not hesitate. Make contact. Can you please make sure you all stay at home? Separately, we are currently working on a hospital in London. Now, I'm also proud to say we're delivering a food package, snack, for every doctor, nurse and cleaners that work in the public hospitals in Cyprus. We're doing this because these people, you've got to understand, they're taking a big risk. They're putting themselves in danger. They deserve a lot more than what they're getting. We are showing our appreciation. And most importantly, on Friday, it's Labor Day. And this is another reason why we're doing this, to show our appreciation and the hard work that they put together. Για μας είναι μεγάλη χαρά ένας συμπατριώτης μας, ο οποίος βρίσκεται στο εξωτερικό, να σκεφτεί τους συμπατριώτες του στην Κύπρο, και ιδιαίτερα τους εργαζόμενους στα δημόσια νοσηλευτήρια. Τον ευχαριστούμε ξανά από τα βάθη της καρδιάς μας, ευχαριστούμε όλον το ίδρυμα του, ευχαριστούμε τους ανθρώπους που συντόνισαν όλη αυτή την προσφορά και ευελπιστούμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί και ο Θεός να του δώσει τα χιλιαπλάσια από όσα προσφέρει. Ευχαριστούμε θερμά τον συμπατριώτη μας Γιάννη Χριστοδούλου και το Ίδρυμα του για την εκτίμηση που δείχνει σε εμάς, τους επαγγελματίες υγείας, γνωρίζοντας τις ευαισθησίες του και την προσφορά του στα παιδιά, όσο και σε άλλες ομάδες πληθυσμού. Ευελπιστούμε ότι θα συνεχίσει τη στήριξή του για εμάς, τους επαγγελματίες υγείας, που αγωνιζόμαστε στην πρώτη γραμμή. Τον ευχαριστούμε θερμά. Και εκ μέρους της διεύθυνσης του νοσοκομείου μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ προς το Yianis Christodoulou Foundation για αυτήν την προσφορά που είναι πάντα δίπλα μας σε αυτές τις δύσκολες μέρες. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Yianis Christodoulou για την ευγενή του πρωτοβουλία και για την δωρεάν που κάνει προς όλων των προσωπικών του νοσοκομείου Πάφου και των υπολείπων νοσοκομείων. Ένας καλός τρόπος να ευχαριστήσουμε τον κόσμο, τους επαγγελματίες υγείας της πρώτης γραμμής, για την δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα. Θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ίδρυμα Yianis Christodoulou για τη χειρονομία που προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας του νοσοκομείου Πάφου και σε όλο το προσωπικό γενικά αυτήν την ημέρα. Τη γενναιοδωρία του, γνωρίζοντας τη μεγαλοψυχία του και την ευαισθησία του, ευελπιστούμε για τη μελλοντική στήριξή του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά το Yianis Foundation για την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των νοσηλευτών στην αντιμετώπιση της πανδημίας και θα ήθελα να πω ότι ναι, περάσαμε πολλά, το έχουμε καταφέρει όμως, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νοσηλευτές και το προσωπικό του νοσοκομείου έχει βάλει και τοποθετήσει την ασφάλεια πρώτα των πολιτών και μετά τη δική τους οικογενειακή και ατομική προστασία. Ευχαριστούμε πάλι. Σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο που περνούμε υπάρχουν ακόμα άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται και υπολογίζουν στον συνάνθρωπό τους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Yianis Christodoulou Foundation, το οποίο είχε την ευγενή καλοσύνη σε αυτές τις δύσκολες
Οι μέρες που περνά το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου μας εξαιτίας της πανδημίας COVID να χαρίσει δώρα προς όλων των νοσηλευτικών προσωπικών. Και θα ήθελα λίγο με τη σειρά μου να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Χριστοδούλου για την ευγενή χορηγία του εδώ στο νοσοκομείο αναφοράς. Το Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώσεως. Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάννη Χριστοδούλου και γενικά το Yianis Foundation για αυτήν του τη συνεισφορά και για τον ανθρώπινο του χαρακτήρα και ευχόμαστε και εμείς με τη σειρά μας υγεία για όλον τον κόσμο και σύντομα να υπάρξει το τέλος αυτής της πανδημίας.